πολιτείας, μαζί με την περιφέρεια και στο πρόσωπο του κ. Σιδέρη, όπως ξεκίνησε και είπα, βρίσκουμε βοηθούς αλλούς σε αυτή την ιδέα. Και πιστέψτε μας ότι ό,τι κάνουμε έχει δυσκολίες, είναι ένας δρόμος ανηφορικός και πιστεύω ότι η παρουσία των παιδιών μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε. Το 1919 και θα ολοκληρωθεί στις μέρες μας, θα καταλάβετε αυτό όταν θα ολοκληρωθεί. Σε στα γεγονό, να συνεχίσουμε το όμορφο. Η γενοκτονία των Ποντίων και Αρμενίων και ο θάνατος και εκπατρισμός των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου και του Κρασιδικού Πολέμου αποτελούν μια από τις πιο θλιβερές και σκληρές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν από τις τραγικές για τον ανθρώπινο βίο περιόδους, όπου η ανθρώπινη ζωή έχασε κάθε αξία και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απόλυσαν ό,τι πιο πολυτιμότερο είχαν. Ανάμεσα στους χιλιάδες Έλληνες που σκοτώθηκαν τον Ιούνιο του 1919, σκοτώθηκαν και, πρόσωποι, οι οποίοι συνέλεσαν σημαντικά στην παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 96 χρόνων, 17 Ιουνίου 1919 και 17 Ιουνίου του Αλεξάνδρου Καρδεμίδη που πήγαμε πιο πέρα την ημερομηνία 2015, θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο ελληνικό κίνημα του προσκοπισμού στη Μικρά Ασία και θα ξαναθυμηθούμε τα γεγονότα αποτείνοντας φόρους τιμής στους πεσόντες και τον ανθιστηρίο. Ο προσκοπισμός στη Μικρά Ασία άρχισε να οργανώνεται λίγους μήνες πριν από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου